μπροστά στο περίπτερο για τους αγνοούμενους της Κύπρου και έχουμε μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου, τον κύριο Σάβα Χατζηφιλίππου. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε ποιος είναι ο σκοπός αυτού του Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος αυτός ιδρύθηκε με σκοπό να αντιπροσωπεύσει τους συγγενείς των αγνοωμένων μας την Κύπρο, συγγενείς οι οποίοι βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και μέσα από τη δράση μας εξασκούμε πίεση στην Αγγλική κυβέρνηση, στη Βρετανική κυβέρνηση, για εξακρίβωση των στοιχείων των αγνοωμένων μας. Μέσω διπλωματικών πιέσεων να ζητήσει από την Τουρκία να δώσει απαντήσεις για τους αγνοούμενους. Έχουμε πάνω από 1.000 αγνοούμενους ακόμη και θα συνεχίσουμε το έργο μας μέχρι να εξακριβώσουμε την τύχη ακόμα και του τελευταίου αγνοούμενου. Υπάρχουν πολλοί συγγενείς αγνοωμένων εδώ στην Αγγλία? Έχουμε αρκετούς συγγενείς των αγνοωμένων. Φυσικά η πλήστη είναι Κύπρο, υπάρχουν κάποιοι και στην Ελλάδα. Έχουμε όμως και συγγενείς εδώ στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είστε ευχαριστημένοι με την μέχρι στιγμής πορεία για την ανέβρεση των αναγνωμένων ή υπάρχουν κάποιες δράσεις που αναλαμβάνετε συνεχώς? Δυστυχώς όχι. Υπάρχουν προβλήματα. Είμαστε ήδη από το 1974, 44, σχεδόν 45 χρόνια αυτό το καλοκαίρι από την εισβολή και ακόμα δεν έχουμε βρει όλους τους αγνοούμενους. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η Βρετανική κυβέρνηση δυστυχώς παρόλο στις πιέσεις μας συνεχίζει κατά εμάς να μην εξασκεί την απαραίτητη πίεση στην Τουρκία για εξακρίβωση των αγνοωμένων και για να δώσει η Τουρκία στοιχεία. Θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε το έργο μας, δεν θα σταματήσουμε. Τι διαβήματα κάνετε προς τη Βρετανική κυβέρνηση για να ασκηθεί αυτή η πίεση? Έχουμε επαφή με βουλευτές, έχουμε επαφή με το Foreign and Commonwealth Office, τους έχουμε συναντήσει προσωπικά, τους έχουμε μεταφέρει τις ανησυχίες μας και με εκδηλώσεις στην παροικία προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να βρούμε άτομα τα οποία μπορεί να έχουν κάποια στοιχεία και μπορεί να δώσουν κάποιες έστω μικρές πληροφορίες τις οποίες τις μεταφέρουμε στη ΔΕΑ στην Κύπρο για να αναλάβει τις ανάλογες δράσεις. Άρα ο αγώνας είναι διαρκής για αυτή την ανέβρεση των αγνοωμένων. Ακριβώς. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ. Good afternoon, we are here in the Cypriot Wine Festival 2019 and we have with us the President of the Cypriot Federation of the UK, here Mr. Christos Karolis. Good afternoon. And also we have here Konstantinos Alexandrou, who is the President of Nepomuk. Thank you, Konstantinos. Thank you very much. So, what are your actions this year? What are you planning here in the Wine Festival? So, the Federation is here to meet with the community that we represent, to support our member organisation, Barigyagi, which organises the Wine Festival, as well as a number of other member organisations of ours that are here exhibiting. And most importantly, to talk to the community about our latest campaign that we are running for the 45th anniversary of the illegal Turkish invasion, which is this upcoming July. And we're asking people to get in touch with their MP, to put pressure on their MPs to more vocally and more actively speak up against Turkey's continued occupation in Cyprus. And are you planning some kind of events for the day? What is the exact location and what should the public know for that? So, the Foreign Minister of Cyprus, Mr. Nikos Christodoulidis, will be coming over to London on the 16th of July to be the guest speaker at our parliamentary reception. We will be putting more details out to the community as and when they're available, but the 16th of July is the day when we will be marking the 45th anniversary of the illegal invasion. So keep the date, it's the 16th of July. We are all going to be there and support the Federation. Thank you.
So, Konstantinos, we all know Nepomuk, and of course we're all waiting for this year's boat party. Yes, 22nd of June. Okay. So, do you have any other events? What else are you doing here in the Wine Festival? So, in terms of events throughout the year, we plan events, try to do it once a month at least. Our events are community-based, charity-based, cultural-based. For example, this year we've already done a Tavli tournament in support of the Cypriot Community Centre in Wood Green. We're running dance lessons. As mentioned, the boat party is the social side. But Nepomuk offers a lot more to the Cypriot youth, and that's what we're trying to do by being here. We're trying to get Cypriot youth involved with their community, understand that they have a great heritage, something they should really cherish, and Nepomuk can provide a base for them where they can meet others like-minded and learn about their history, learn about their traditions, and make friends, and keep this legacy going, especially in the UK. We're a huge and very established community here. It's one which we'll be very proud of, and one that the Cypriot youth should carry on in their careers and in their later life, their families, and pass it on to the next generation. We are here to try get more people involved, and hopefully we'll make something out of that. It looks like this year you're a bit more active, doing more events compared to the previous years. How come? Has something changed, or you have just decided to organize a little bit better and be a little bit more active? I'm glad that people are noticing a difference. I think we all work really hard, even the last years. It's the way we market ourselves. So social media is just absolutely essential now, and you know, we've learned to embrace that as much as we can. Again, word of mouth is amazing, but to get further reach, not just in London where a lot of us are based, but all over the country. We've got members in Wales, we've got members in Manchester, people in Plymouth. You know, we want the reach to spread as far as wide as possible, and then the ones outside of London also need it just as much, because we take it for granted that we have this huge base, and then the Cypriot Wine Festival is here. But those people outside don't get that. And that's why it's important to reach those people and do events outside of London as well. We were part of the May Day Festival in Birmingham in the previous month, which was really important to get involved with and meet people in Birmingham and the local areas. Who are also very active, as far as I know. They're very active. You will find that they are even more close-knit because they don't get the Cypriotness from anywhere else. They get it from their families and their friends. And that's why they seem to have almost a closer connection, and it really shows. And something we should make sure that we keep here as well. Thank you very much both for today, and thank you for your contribution to the community. Thank you very much. So we are once again in the Wine Festival with Sofia Kyriakou. Please tell us about your company. The company is called Cafe Express. It's a Greek, instant Greek coffee. So it's very convenient to make. Usually the Greek coffee is made in the traditional way with the embrikin, so it's very time consuming. Whereas here we have the coffee already made in sachets. So you have sketon, medrion and gligin. All you have to do is add the sachet to the cup, add boiling water and stir, and then it's ready to drink. You still get the gadagathin at the bottom, and you get the famous gaimakin on the top. Okay, great. So it's a very easy solution to making coffee every day. Absolutely. When was your company founded? It was founded in September. We started trading, and we've now managed to get it into Cyprus, New Zealand, Australia, Albania, and here. So I think we haven't done too bad for 9 months of trading. So, is it your first time in the Wine Festival? No, we've been, well, as trading, yes. We come to the Cyprus Wine Festival every year.
So because we're very passionate about, we're very patriotic about being Greek and we like to support. And yeah, so it's our first time. Can you tell us once again about the tastes and the qualities of the coffee? What kinds of coffee do you have exactly? Well, the bean itself is an Arabica bean. And it's in every sachet is the same. So you get the same consistency in every cup. You get the same taste, the same aroma and the texture. You told us before there's medrio, sketon, which is no sugar, medrios, which is medium, and sweet, which is kligin. Okay, so there's a solution for every person. Okay, so you can have it in restaurants, you can have it at work, in the office, you can take it away with you on holiday because they're in sachets. It's just very convenient. We don't want to kill the imbrikim, which, you know, it won't, but it's good for those, the younger generation, that don't know how to make it. And where can one find your products? Well, we have supermarkets in North London at the moment. You can purchase online as well. And as we're expanding, then the shops are, we're building up the shops. But you can find them in North London. There's about 20 shops that are available. Okay, thank you very much. Thank you. You take your coffee cup, you rip your sachet, empty the sachet in the cup, take your spoon, your water, boiling water, and you just give it a good stir. And it's ready. Okay, you let it sit for a minute or so, and then you have your coffee. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντρέ Ευαγγέλου. Καλησπέρα σας. Χαιρετέω. Καλώς ορίσατε εδώ που είμαστε. Εδώ κάθε χρόνο ερχόμαστε και βοηθούμε την Παριακή που διούμε τα τραπεζομάντιλα, τραπέζια, τις καρέκλες, τις οποίες είναι μια χαρά που βοηθούμε εδώ μαζί με όλη την παροικία. Είστε λοιπόν στο οργανωσιακό κομμάτι. Ναι, το κομμάτι που είμαστε εμείς εδώ, είμαστε για να βοηθήσουμε. Είναι δύσκολη η θέση σας. Έχετε, βλέπω εδώ πέρα, σημειώνετε τα πάντα, τι παρέχετε στον κόσμο. Βεβαίως, έχουμε όλα τα περίπτερα που χρειαζόνται, τραπέζια, τραπεζομάντιλα, καρέκλες. Πόσο καιρό προετοιμάζεστε για το Wine Festival? Ερχόμαστε κάθε χρόνο. Έχει περίπου 10 χρόνια παραπάνω που ερχόμαστε. Είμαστε στο Αλεξάνδρα Πάρκ before, αλλά δεν φύγαμε από εκεί πάνω, ήρθαμε δαμέ, ωραία, ανοιχτός ο μέρος, έχει διαφορετική ατμοσφαίρα. Τα προσώπατα εδώ είναι καλά, το κέντρο δαμέ είναι καλό. Δεν έχουμε πρόβλημα με το πάρκ και με τίποτε. Είναι πολλά ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο γιος. Καλά. Ο Γιάννης, ναι. Ποιος είναι ο ρόλος σου εδώ? My job is doing the tables and chairs, just helping around and helping people unload their vehicles to bring all their stuff in. Okay, and how long have you prepared for all this? Do it every year. And we have Patricia. Hello, Patricia. Hello. What's your role here? My role is a tablecloth lady. Okay, yeah, this is a tough thing. Pardon? This is a tough thing, I think. No, I meet people outside and they call me, oh, you're the tablecloth lady from the wine festival. So I accept it. And what do you have here? You have all the details about the... All the customers' names, how many tables they've got, and on certain ones I have black ones and the rest are white. And then I get their signatures, and when they bring them back tomorrow night, I will have to sign to say they've all brought them back to me. Okay.
Okay. And that is my role. So you're something like security here? No, not security. I've got security down there. Okay. I hope everything will go as you wish. Thank you. Thank you so much. You're welcome, Galosaurus. Hi, welcome to the festival. Can you tell us your name and tell us a little bit about what you're doing here? Yeah, my name is Chris Gregoriou, and I'm representing my company, Crown Mobile Tyres. We are a mobile tyre service, so we come out to you, your home, your work, roadside. We repair or replace your tyres, whatever is needed to get your car back on the road and get your mobile again. I wish I knew that this year myself. What else, is there anything, why are you here this year? What brings you here to the festival this year? I'm here mainly to promote my company and to give awareness of my company, because there's a lot of people that need our service and don't know who to contact or when to contact or any of that. So if anyone needs any tyre repairs or tyre replacements, that's what we're here for. Absolutely. I'll definitely be taking the card for sure, and I know some of my friends as well will do. What areas do you cover? I cover mainly North London, into Hertfordshire, Bedfordshire. So, yeah, anywhere not too far. Essex? Essex, yeah, Essex as well, yeah. Okay, we're not good. Problem. We're good then. Yeah, we're good. Thank you very much. You. Okay. And can you tell us about yourself and why you're here? What brings you here this year? Okay, my name's Tony Burros. Remember, as you Bura, the other song, and I do weddings and funeral wakes and any parties and medical conferences and anything like that, anything to do with outside catering. And I'm here to promote my company as well and try and give service to the community. Do all types of cuisines, anything the customer wants, we're there. Excellent. And as well, do you also do like a variety of all different types of cuisine, as you said, but what kind? Anything, all different types of cuisines, but mainly if you think about whether I'm doing canapes, pork buffets, served meals, anything for christenings, funerals, food. In fact, my hash line is that I can provide anything for hatch, match and dispatch. I like it. So if anybody wants to find you, where will they find you? Have you got a website? Have you got a number to tell? How do we find you? Yeah, it's called One Stop Weddings, but my website is called One Stop Coordinations, and they'll find it on there. But nowadays, obviously with computers, we put One Stop Weddings in, but I'm the one in the UK, not the one in America. One Stop in the UK, we'll remember that for sure. Thank you very much. Thank you. Βρήκαμε τον κύριο Roger Greg. Γεια σας. Καλησπέρα σας, πώς πάτε, καλά? Είμαστε πάρα πολύ καλά στο Wine Festival, στο Lee Valley Athletic Center. Πείτε μας, θα είστε τραγουδιστής εδώ? Θα τραγουδήσω εδώ η ώρα 3.30, θα κάνω 4 τραγούδια ελληνικά. Ελληνικά κλασικά τραγούδια προς το παρόν. Τραγούδια από τον Γιάννη Πουλόπουλο, τον Θέμη Αδαμαντίδη και μερικά άλλα. Είναι έκπληξη, δεν θα μας τα αποκαλύψετε ακόμα? Ελπίζω, ναι. Έχετε χρόνια εδώ στο Wine Festival? Αυτή είναι η πρώτη χρονιά μου. Ναι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Ελπίζω να είναι και τυχερή σας. Εύχομαι έτσι. Ποιο είναι το σχόλιο σας για το Wine Festival? It's a fantastic event. Obviously, it was originally staged at the Ali Pali, but now they've decided to come to the Lee Valley, and the complex is absolutely amazing. It's got so many stalls here, and it's all in aid of charity more than anything else. So you know, you got talent from from a whole spectrum, singers, dancers. So it's going to be an amazing event. It's going to be an amazing event. We hope the best for you. Thank you very much, and have a nice experience on the stage. I will. Thank you very much. Thank you for having me. Είμαστε
είμαστε στο Φεστιβάλ Κρασιού και στο περίπτερο της εμπορικής εταιρείας του Παναγιώτη Δαβίδ που έχει σχέση με τη διακόσμηση, με εισαγωγή πλακάκια ή διηγηνής. Θα μας τα πει και ο ίδιος καλύτερα. Να σας χαιρετήσουμε εδώ στην εκπομπή μας, να σας καλωσορίσουμε. Μιλήστε μας λίγο για την εταιρεία σας. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας. Είμαστε μια εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε το 1998 στη Λεμεσό με βάση τα πλακάκια, τα είδη γηνής, κεραμικά και μετά επεκταθήκαμε στον τομέα των κουζίνων, wardrobes και πόρτες, μεσοπόρτες. Έχετε δηλαδή μία παράδοση σε αυτό το χώρο και τώρα τελευταία έχετε ανοίξει τα φτερά σας και έχετε έρθει στο Λονδίνο. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Όπως σας έχω πει, είμαστε από το 1998. Η εταιρεία μας έχει δύο καταστήματα στη Λεμεσό και έχει και ένα κατάστημα, τώρα ανοίγουμε ένα κατάστημα στη Λάρνακα. Τώρα, πώς ήρθαμε Λονδίνο? Λονδίνο ήρθαμε γιατί λόγω των καλών μας πελατών και λόγω της παράκλησης, θα το πω, από τους πελάτες να κάνουμε και ένα μαγαζί στο Λονδίνο, γιατί τα εμπορεύματα μας είναι ευρωπαϊκής αξίας, ποιοτικά. Μας το ζητήθηκε αυτό και είπαμε να κάνουμε αρχή στο Λονδίνο. Εδώ βλέπω πολύ ωραία πλακάκια, πολύ ωραίες βρύσες. Από πού τα φέρνετε, πώς τα κατασκευάζετε? Όλα τα πλακάκια είναι ευρωπαϊκής εισαγωγής. Βασικότερες χώρες είναι η Ιταλία και η Ισπανία. Όπως και οι κουζίνες από Ιταλία βασικά. Τα μίξερ και τα υπόλοιπα αξεσουάρ πάλι από Ιταλία. Βασικά και κάποιες εισαγωγές από Ελλάδα. Βασικά είμαστε μια εταιρεία η οποία βασίζεται μόνο στο ευρωπαϊκό, μόνο στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Θέλετε να στείλετε εδώ ένα μήνυμα στους ανθρώπους της παροικίας όσον αφορά τη διακόσμηση, όσον αφορά, επειδή βλέπω πολύ ωραία σχέδια εδώ. Αυτό χρειάζεται κλεπτισμένο γούστο που φαίνεται ότι το έχετε. Κοιτάξτε, τώρα στην Αγγλία άρχισε ο κόσμος να διαλέγει πιο ευρωπαϊκίστικα προϊόντα σε μίνιμαλ γραμμή, απλά σχέδια, απλούς χρωματισμούς. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Έχω ξεπεραστεί τα βικτοριανά στάιλ κτλ. Εντάξει, πιστεύω ότι είμαστε σε μεγάλη πορεία. Πιστεύω επίσης ότι, μάλλον θέλω να ευχαριστήσω τους συμπατριώτες μας εδώ στο Λονδίνο, μας αγκάλιασαν θερμά. Δεν ξεχνούν τον τόπο τους, δεν λησμονούν τους ανθρώπους, τους συμπατριώτες τους και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Hello, it's nice to see you again. Andrew, as always, always excited. Okay, so you're going to tell us a little bit today about yourself, what you do, where you're at. So most people will know me as an optician, and I love being an optician. But I've sold quite a bit of the business to do this. This is something I was a very busy optician, and I noticed that other small businesses were finding it difficult to promote themselves. And of course you should advertise on Hellenic TV, number one. But if you're not going to do that, then I own a media business and we look after people's social media and we help them get higher on Google, and I love it. It's really fun. I'll be talking to you later on. I'm ready. So I will go back to being an optician when my partner retires in a few years. But for now, I'm part of this thing called Loving Local. There's 20,000 local Enfield people. We produce a magazine as well. Loads of fun. Do you want some social media tips? Yes, most definitely. One thing to be sure of is that you're on the right channel. We're an omni-channel now, where everything is important. But if you want really young people, then Instagram. Under 30
is a good idea. If you want older people, LinkedIn might be an idea. Facebook is the biggest, that one's in the middle. And did you know that Google give you a free website? No, I didn't actually. Google will give any small business a free website. It's called Google My Business. If you want to help setting that up, I'll gladly help you. Okay. I think if you're a small business and you're out there, you really need to get your name out. There's a trust equation. If your customers don't trust you, there's no deal. And you have to be in front of them 8 times in whatever channel that you want to be. So. Absolutely. So now, if we want everybody to get all the good tips that you're going to advise, what do they do? Where do they go? Well, they can put the simple term social media Enfield. They'll see me first. I'm loving social media. Or you can always call me. Just type in my name, Gary Kasulu. I'm a proud Cypriot, so I'm the only Gary Kasulu you'll find. And you can find me on LinkedIn or Twitter or any of those channels. Right. Thank you for your time. Thank you. Thank you. Είμαστε εδώ με τον Dr. Βασίλη Μαύρο, τον πρόεδρο του Famagusta Association, για να μας μιλήσει για την γιορτή του κρασιού και όχι μόνο. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το υπέροχο event που υπάρχει σήμερα για 3 μέρες εδώ στο Λονδίνο? Πόσο σημαντικό είναι για τους Κύπρους της παροικίας να συσπηρώνονται, να συγκεντρώνονται και να βρίσκονται εδώ? Να σε ευχαριστήσω πρώτα σαν ελευθερία για όλη την κάλυψη που μας κάνει το Hellenic TV. Εδώ εμάς, αλλά και όλων των περιπτέρων. Ναι, η γιορτή του κρασιού εδώ στην παροικία είναι έτσι ένα μεγάλο event και κάθε χρόνο έρχονται χιλιάδες κόσμος για να δουν τα περίπτερα, να δουν τους διάφορους τραγουδιστές, τα διάφορα events τέλος πάντων που γίνονται εδώ. Είναι μια ευκαιρία, είναι ένα μεγάλο πανηγύρι βασικά της παροικίας και δίνεται ευκαιρία στον καθέναν να δει γνωστούς, να δει φίλους, να πάει γύρω στα περίπτερα. Είναι μια πάρα πολλά μεγάλη γιορτή της παροικίας. Και έτσι λαμβάνουμε και εμείς κάθε χρόνο μέρος. Φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο Σύνδεσμος Αμοχώς του Ηνωμένου Βασιλείου λαμβάνει μέρος σε αυτήν την εκδήλωση με ένα photographic exhibition, μια έκθεση φωτογραφίας. Όπως βλέπετε εδώ, έχουμε την Αμόχωστον, τη θάλασσα της Αμοχώστου, τις εκκλησίες, τους δρόμους της Αμοχώστου, τα σπίτια της Αμοχώστου. Έχουμε διάφορα χωριά της Καρπασίας, έχουμε τη Σαλαμίνα και αρκετές φωτογραφίες από κόσμο της Αμοχώστου του 1974 και πριν, του 1960, του 1950. Είναι μια καταπληκτική φωτογραφική έκθεση την οποία έχει αναλάβει και έχει βγάλει σε πέρας ο φίλος ο Κώστας ο Γεωργίου από την Επιτροπή του Συνδέσμου Αμοχώστου. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτόν το exhibition. Αυτή είναι μία από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Famagusta Association. Τι άλλο κάνετε για την ευαισθητοποίηση του κοινού? Μπράβο, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, όχι μόνο τους ξένους, τους Άγγλους ή τους άλλους οι οποίοι έρχονται να δούνε τα περίπτερα, να δούνε τέλος πάντων τι γιορτή είναι εδώ, να λάβουν μέρος, να παρακολουθήσουν τους τραγουδιστές, τα διάφορα events που γίνονται εδώ. Ο σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε και τους Κύπριους οι οποίοι έχουν γεννηθεί εδώ, την πρώτη γενιά και τη δεύτερη γενιά ταυτόχρονα, τον κόσμο ο οποίος ίσως όχι εξέχασε την κατεχόμενη Κύπρο, αλλά ίσως λόγω του περιβάλλοντος, λόγω των δουλειών, έχει κάπως αφήσει πίσω από την μνήμη του τα κατεχόμενα. Έτσι, σκοπός μας είναι να τους θυμίσουμε
τα μέρη τα δικά μας, τα οποία είναι κατεχόμενα, είναι να τους πούμε ότι εμείς αγωνιζόμαστε για μια Κύπρο ελεύθερη, αγωνιζόμαστε για να πάνε πίσω οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, όσα χρόνια και να περάσουν. Αυτή, όπως έχεις πει προηγουμένως, αυτή είναι ένα από τις δραστηριότητες που κάνει κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος Αμοχώς του. Εκτός από αυτή την εκδήλωση, κάνουμε πολλές άλλες εκδηλώσεις. Περισσότερο από οτιδήποτε, προσπαθούμε να έχουμε μια συνεχή επικοινωνία με τους βουλευτές στο House of Commons, τους Άγγλους, να τους υπενθυμίζουμε ότι η Κύπρος συνεχίζει να είναι κατεχόμενη από την Τουρκία, να τους υπενθυμίζουμε ότι η Αγγλία έβαλε την υπογραφή της το 1960 μετά που είχε κάτω από την κατοχή της στην Κύπρο για πολλά χρόνια και είχαν υποσχεθεί τότε όταν έβαλαν την υπογραφή τους ότι θα έκαναν αυτοί σίγουρα ότι η Κύπρος θα παρέμεινε ανεξάρτητο κράτος, ένα κράτος το οποίο να μην η κυριαρχία του να παρέμενε χωρίς κινδύνους να διαμεριστεί η Κύπρος σε δύο όπως ακριβώς συνέβηκε. Έτσι η αίτησή μας από τους Άγγλους και από την Αγγλική κυβέρνηση και από τις Αγγλικές κυβερνήσεις είναι ότι επιτέλους πρέπει να τιμήσουν την υπογραφή τους σαν guarantor powers της Κύπρου μας και να βάλουν το πόδι κάτω και να ζητήσουν από την Τουρκία να αποχωρήσει από την Κύπρο. Να αποχωρήσει ο τουρκικός στρατός από την Κύπρο, να επιστρέψουν οι πρόσφυγες πίσω στα σπίτια τους, να ζήσουν ειρηνικά και κάτω, μόνο κάτω από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι σημαντικό να υπενθυμίζουμε ότι δεν το δεχόμαστε όλο αυτό σαν τετελεσμένο γεγονός την τουρκική εισβολή και κατοχή. Ακριβώς ελευθερία. Εμείς δεν το δεχόμαστε, ποτέ δεν θα το δεχτούμε. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι όλος ο κόσμος της Κύπρου έτσι ίσως καρτερικός ή ίσως αγωνιστικός, διότι εμείς εδώ κάνουμε έναν αγώνα κάτω από θελοντική βάση. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ τα κατεχόμενα η κατάσταση στα κατεχόμενα να μείνει έτσι όπως είναι. Εμείς θα απαιτήσουμε να επιστρέψουμε πίσω στα σπίτια μας, στην περιουσία μας, στα χωριά μας, στις πόλεις μας, όπως προηγουμένως. Και πάντα καλούμε τους Άγγλους, είτε κάνουμε εκδηλώσεις στην ίδια τη Βουλή και να τους υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να τιμήσουν την υπογραφή τους, είτε στέλνοντας επιστολές, είτε κάνοντας συναντήσεις μαζί τους, είτε μαζεύοντας, όπως είχαμε μαζέψει παλιά, 50.000 υπογραφές και απαιτούσαμε την επιστροφή της Αμοχώς τους στους νόμιμους κατοίκους. Και ακόμη, κάτι καλύτερο που έχει κάνει ο Σύνδεσμος Αμοχώς του είναι το ψήφισμα το οποίο είχαμε κάνει εμείς και συνεργασία με το APPG for Cyprus, δηλαδή τη διακομματική ομάδα των βουλευτών του Κοινοβουλίου, περάστηκε αυτό το ψήφισμα unanimously. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε στις 16 του 11 του 2015. Αυτό το ψήφισμα ήταν πολύ ξεκάθαρο και είμαστε πάρα πολύ έτσι ενθουσιασμένοι ότι όλη η Βουλή το εδέχτηκε και το ΠΑΝ ψήφισε και λέει ακριβώς αυτά που θέλουμε εμείς, δηλαδή επιστροφή της Αμοχώς του στους νόμιμους κατοίκους της, αποχώρηση του τουρκικού στρατού και της Τουρκίας, να μην έχει δικαιώματα η Τουρκία στην Κύπρο, αυτά τα δικά μας. Έτσι θα επαναλαμβάνουμε αυτό το ψήφισμα τώρα μέσω της διακομματικής ομάδας των Άγγλων βουλευτών και ελπίζουμε το motion αυτό, το ψήφισμα αυτό να γίνει μέσα στον Ιούλιο που είναι και η μαύρη επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, η πρώτη τουρκική εισβολή και η δεύτερη, η οποία ακολούθησε μετά στην Αμόχωστον. Έτσι περιμένουμε τον Ιούλιο να βγει αυτό το ψήφισμα. Διαφορετικά δεν βγει τον Ιούλιο, ίσως τότε τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξανανοίξει πάλι η Βουλή πίσω. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλος, δεν ξέρω αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα. Το μήνυμα που θέλω να στείλω στην παροικία είναι ότι εμείς
δουλεύουμε εθελοντικά. Όλοι έχουμε τις δουλειές μας, όλοι είμαστε πάρα πολύ busy, όμως δουλεύουμε εθελοντικά σε αυτόν τον αγώνα για όλους τους πρόσφυγες, για όλη την Κύπρο, και η απέτηση μας είναι να πάνε όλοι στα σπίτια τους και να ζήσουν ειρηνικά χωρίς τον τουρκικό στρατό κατοχής. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να έχουν και αυτοί καρτερικότητα, να μην χάνουν την ψυχραιμία τους. Την αγωνιστικότητά τους και απεναντίας, να ενώσουν τις φωνές τους μαζί μας, να μας συμπαραστέγονται όταν κάνουμε εκδηλώσεις, τους θέλουμε δίπλα μας, να μην μας εγκαταλείπουν, διότι ο αγώνας δεν μπορεί να γίνει από μια ομάδα 10-15 ατόμων μιας επιτροπής. Φυσικά ο σύνδεσμος αμοχώς είναι από τις πιο μεγάλους συνδέσμους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε πάνω από 200 μέλη, 250 νομίζω τώρα. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η παροικία να σταθεί δίπλα μας, να μας υποστηρίξει. Η ελπίδα μας ήρθε σύντομα, ας πούμε, το λέμε αυτό και το πιστεύουμε, να δούμε μια Κύπρο ελεύθερη, χωρίς τα κατεχόμενα και όλους τους πρόσφυγες πίσω στα σπίτια τους. Ευχαριστούμε πολύ και να σας συγχαρώ πολύ για αυτή την ωραία πρωτοβουλία. Και εγώ ευχαριστώ, Ελευθερία. Ειδικά ευχαριστούμε το Hellenic TV για όλη την καλή δουλειά που κάνει για την παροικία. Είμαστε με μέλη του Famagusta Association, έχουμε δίπλα μας τον Αντιπρόεδρο. Θέλω να σας πω συγχαρητήρια για αυτή την λαμπρή πρωτοβουλία να διοργανώσετε και να έχετε συστήσει αυτό τον υπέροχο οργανισμό. Μπορείτε να μου πείτε τι πρωτοβουλίες λαμβάνει αυτό το association, το Famagusta Association? Καταρχήν πρέπει να ευχαριστήσω τον σταθμό σας για αυτές τις πρωτοβουλίες που κάνει, ούτως ώστε να μπορούμε εμείς να έχουμε επικοινωνία με τον κόσμο και να εξηγούμε στον κόσμο τι ακριβώς εμείς θέλουμε και αντιπροσωπεύουμε. Τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε μια ελεύθερη Κύπρο, ένα ελεύθερο Βαρόσι, μια ενωμένη Κύπρο, η οποία, για παράδειγμα, θα τη χαίρονται όλοι οι Κύπροι μαζί. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Και με αυτές τις σκέψεις προχωρούμε δυνατά, ούτως ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο θα πούμε «Thank you, επετύχαμε το σκοπό μας». Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένα μέλη του Συνδέσμου μας τα οποία πραγματικά προσφέρουν τεράστια προσφορά στο Σύνδεσμο. Όχι μόνο οι νέοι, και οι παλιοί. Διότι δίχως τους παλιούς δεν θα υπήρχαμε εμείς σήμερα. Γι' αυτό συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους οι οποίοι υπηρέτησαν μέσα στο σύνδεσμο των Αμποχώστου, τους οποίους εγώ προσωπικά τους υπερευχαριστώ. Εγώ είμαι γέννημα Βαροσού, είμαι παλιός ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας στην Αμποχώστο, είμαι παίκτης Εθνικής Κύπρου. Και είστε πρόσφυγας ο οποίος άφησε το χωριό του όταν ήσασταν νεότατος, έτσι? Ναι. Γίνατε πρόσφυγος νεότατος. Έγινα πρόσφυγας λόγω ότι Αμποχώστος επολιβολήθηκε από τα τουρκικά αεροπλάνα, εκφοβίστηκε ο κόσμος, έτσι ο κόσμος ενόμισε ότι θα έφευγαμε προσωρινά. Αυτό ήταν όνειρο απατηλό, διότι οι Τούρκοι περικύκλωσαν το Βαρόσι και δυστυχώς δεν επιστρέψαμε εμείς. Και πάντα περίμενε ο κόσμος να επιστρέψει, κάθε χρονιά περίμενε να επιστρέψει στην Αμόχωστο. Ακριβώς. Και ακόμα περιμένει ο κόσμος. Και ακόμα περιμένει. Και περιμένουν την ημέρα την οποία, για παράδειγμα, θα έρθει η ελευθερία στην Κύπρο μας. Εγώ θέλω να έρθω στην κυρία της παρέας. Βίτσα Παντελίδου ονομάζομαι, από την Αμόχωστον. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε που μας δίνετε η ευκαιρία να μιλήσουμε για την Αμόχωστον, για να μην ξεχαστεί. Εδώ και 45 χρόνια ο κόσμος έχει φύγει από την Αμόχωστον, αλλά η ψυχή, ο νους και η καρδιά χτυπάει για την Αμόχωστον και περιμένουμε από ώρα της ώρας να πάμε πίσω στον τόπο που γεννηθήκαμε, στον τόπο που έκαναμε τα πρώτα μας βήματα. Αυτό πιστεύω είναι επιθυμία όλων των κατοίκων της Αμόχωστου και γενικά όλων των Κυπρίων.
Και όταν μιλάμε για να πάει όλος ο κόσμος, δεν μιλούμε μόνο για τον κόσμο από την Αμόχωστον, μιλούμε όλη η Κύπρος να γίνει ξανά όπως ήταν, ο κόσμος να ζήσει καλά, για να μπορέσει να πάει μπροστά ξανά η Κύπρος και να έχει την ευμάρεια που είχε, διότι δυστυχώς όλοι ζήλευαν την Κύπρο και ειδικά την Αμόχωστο, γιατί η Αμόχωστος ήταν η βασιλεύουσα, ήταν η καλύτερη πόλη της Κύπρου. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ έχουμε το Γιάννη Στεργίδης από την Αμόχωστο. Το μόνο που θέλω να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει έγινε, γιατί με την οργάνωση είναι εδώ πέρα. Και θυμίζουμε και φέρνουμε πίσω την Αμόχωστο. Και έχουμε και ένα σωματείο το οποίο μας εξυψώνει, η ανόρθωση, το οποίο έχουμε και στο Λονδίνο. Και όλα αυτά είναι μόνο για να μας κρατούν πολλά κοντά με την ανόρθωση. Με την ανόρθωση και την Αμόχωστο. Αυτό θέλω να πω. Και τη Σαλαμίνα, αν διαβέζει. Ωραία. Και πόσο σημαντικό είναι, τέλος, να ρωτήσω, να διατηρούμε αυτή τη μνήμη και για την δεύτερη γενιά ανθρώπου, τρίτη γενιά, την νεολαία, η οποία δεν γνώρισαν την Αμόχωστο. Εσείς είστε οι τελευταίοι πρόσφυγες, οι τελευταίοι που είδανε την Αμόχωστο και τη γνωρίζουν. Εσείς διατηρείτε τις μνήμες και κουβαλάτε όλες αυτές τις αναμνήσεις και τις μεταφέρετε από στόμα σε στόμα στη νέα γενιά. Όλοι οι Αμόχωστιανοί τις μεταφέρουμε στα παιδιά μας και στο αυτό, γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι αυτό που φέρνει την νεολαία μαζί. Και είναι το κυριότερο πράγμα για να θυμούνται την Αμόχωστο. Αυτό είναι το άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που είχαμε αυτή την σύντομη συνομιλία μαζί.